Πρία. Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, βρισκόμαστε στον Ιμητό, όπου εδώ υπάρχει, στην νότια πλευρά του Ιμητού, κάτω ακριβώς είναι η Αργυρούπολη, υπάρχει ένα δρακόσπιτο. Όσο και αν σας φαίνεται αυτό περίεργο και πρωτοφανές, όντως έτσι είναι. Το δρακόσπιτο αυτό δεν μπορούμε να το χρονολογήσουμε σε ποια εποχή είναι, αλλά πάντως είναι πανάρχαιο. Βλέπουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί σκιστόλιθος, αλλά και μάρμαρο στην οικοδόμησή του. Είναι όντως το εντυπωσιακό. Ο φίλος μου Δημήτρης το γνωρίζει άριστα το μέρος αυτό, όλο τον Ιμητό, και το έχει ανακαλύψει. Δεν αναφέρεται από καμία πηγή, δεν αναφέρεται και δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Βλέπουμε εδώ να υπάρχει ένα δωμάτιο, όπως δείχνει η διάταξη των λίθων, και από εκεί υπήρχε ένα άλλο δωμάτιο. Δημήτρη, παίρνεις σιγά σιγά τη μακρόστενη αυτή πλευρά για να το δουν οι φίλοι και οι φίλες μας στο διαδίκτυο, και προχωρείς προς τη στενή πλευρά και την απέναντι μακρά πλευρά, η οποία σώζεται σε μεγαλύτερο ύψος και είναι όντως εντυπωσιακή. Στο έδαφος υπάρχουν και κοχύλια, μπορούμε να δούμε, φυτρώνουν και οι αγριοκρεμμύδες, αλλά παρατηρούμε τη διάταξη των λίθων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί όπως ακριβώς συμβαίνει και στα δρακόσπιτα της Ευβοίας. Εκεί όμως έχουμε αυτό το δρακόσπιτο παρουσιάζει την εξής ειδοποιώ διαφορά. Το δρακόσπιτο αυτό. Δεν έχουμε μικρούς λίθους. Έχουμε μεγάλους λίθους. Και βλέπουμε σκιστόλιθους, που το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο πέτρωμα για να δουλευτεί, να έχουν τοποθετηθεί ο ίς επί του άλλου, χωρίς να υπάρχει συνδετικό υλικό μεταξύ τους. Οι άνθρωποι που το κατασκεύασαν, το δρακόσπιτο αυτό δεν ήσαν ασφαλώς τυχαίοι, γνώριζαν άριστα τους κανόνες και τους νόμους της Αττικής. Είναι ένα κτίριο το οποίο μένει χιλιάδες χρόνια εδώ στη θέση του, φυσικά ήμι κατεστραμμένο, λόγω της πολυκαιρίας και της παρελεύσεως του χρόνου, ίσως και των επεμβάσεων κάποιων αξέστων εδώ ανθρώπων. Αλλά πάντως τα υπολείμματα του κτηρίου δείχνουν ότι οφείλεται αυτό, η ανέγερσή του, σε κάποιον πολύ επιδέξιο αρχιτέκτονα και μηχανικό, ο οποίος το έστησε. Είναι ένα μυστήριο το πώς μετεφέρθησαν αυτοί οι τεράστιοι οκόλληθοι. Τοποθετήθηκε ο ένας επί του άλλου και έγινε αυτό το κατασκεύασμα. Είναι όντως μυστήριο και ανάγεται στα ανοίγματα της αρχιτεκτονικής αυτών των περιέργων της μάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται με το όρο δρακόσπιτα και αποδίδονται σε δράκους, δηλαδή ανθρώπους υπερφυσικούς με ηράκλεια και δρακόντια δύναμη. Δημήτρη, συνεχίζει στη λήψη. Από την άλλη πλευρά, είναι το YouTube.
Και κάνε και ζουμάρισμα από πίσω. Εκείνος ο τείχος σώζεται σε καλύτερη κατάσταση. Βλέπουμε τους σκιστολίθους που έχουν τοποθετηθεί ο ένας επί του άλλου. Είναι όντως ένα μυστήριο, όπως είπα, πώς αυτοί οι λίθοι τοποθετήθηκαν ο ένας επί του άλλου, πώς ανυψώθηκαν και πώς στάθηκαν εδώ που είναι επί χιλιάδες ετών χωρίς συνδετικό υλικό. Είναι ένα θαύμα. Είναι όντως ένα θαύμα. Κάτω το υλικό το οποίο βρίσκεται εντός του δρακοσπίτου είναι βέβαια από αυτό. Έχει καταστραφεί από άγνωστους λόγους, άγνωστες αιτίες, σεισμούς, φυσικές καταστροφές, από ανθρώπινη επέμβαση, δεν το ξέρουμε. Αλλά πάντως το ό,τι σώζονται τα υπολείμματα αυτού του περιέργου κτίσματος, αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ είναι όντως εντυπωσιακά. Δείχνουν ότι κάποιος αρχιτέκτονας, κάποιος μηχανικός έστησε αυτό για άγνωστο λόγο. Είναι άγνωστη η χρήση του, άγνωστη η λειτουργία του κτίσματος αυτού. Αυτός που λοιπόν που το έστησε ήταν ένας άνθρωπος με εκπληκτικές και μοναδικές ικανότητες. Δεν έχουμε μόνο τους αρχιτέκτονες που έστησαν τους κλασικούς ναούς, τους μετέπειτα ναούς, τους χριστιανικούς, αλλά έχουμε ένα άγνωστο αρχιτέκτονο και μηχανικό, ο οποίος έζησε προ χιλιάδων ετών και έστησε αυτό εδώ το οικοδόμημα, ανήγειρε στην πλαγιά αυτή του Ημιτού που αντικρίζει την Αργυρούπολη. Είναι όντως εντυπωσιακό. Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, βρισκόμαστε στην περιοχή του αρχαίου λατομείου Μαρμάρου στον Ημιτό. Διακρίνομαι στο βάθος, ζουμάρισε Δημήτρη, υπολείμματα του αρχαίου λατομείου Μαρμάρου. Από το λατομείο αυτό του Ημιτού κατασκευάστηκε ο αρχαϊκός Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας δηλαδή, τον οποίο κατέστρεψαν οι Πέρσες το 480 π.Χ. όταν κατέλαβαν την Αθήνα. Ήταν λοιπόν κατασκευασμένος ο αρχαϊκός Παρθενών από μάρμαρο το οποίο προήλθε από το λατομείο αυτό του Ημιτού. Βλέπουμε στο βάθος, δεν είναι εύκολη η προσέγγιση, ζουμάρεσε Δημήτρη εκεί που βλέπεις το δρακόσπιτο και υπάρχει και επίσης και ένα άλλο παρόμοιο κτίσμα εκεί που είναι τα δέντρα. Εσύ Δημήτρη ως γνώστης της περιοχής ζουμάρεσε για να τον δουν οι φίλοι μας και πάρε και μια άποψη του καταπληκτικού αυτού τοπίου. Είναι όντως εντυπωσιακή η περιοχή εδώ και μόνο ένας που τη γνωρίζει μπορεί να σου οδηγήσει εδώ. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Παρθενών, ο αρχαϊκός, κατασκευάστηκε από μάρμαρο Ημιτού. Και πάλι κάνε ένα zoom όσο μπορεί η μηχανή για να μην γίνεται θολή εικόνα προς το τμήμα των λατομείων του Μαρμάρου που σώζεται εκεί.